Αυτή είναι η διαδρομή με ένα υποτυπώδης πεζοδρόμιο, έστω και αυτό, που ξεκινάει από την Προφήτη Ραφαήλ. Έρχεται εδώ πέρα στην Φλωρίνης. Και βλέπουμε ότι σταματάει εδώ σε αυτή την κολόνα, κυρία Γεράκη. Κάποιοι άνθρωποι. Φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε πλακόστρωτο. Λοιπόν, και σταματάμε κάπου εδώ. Από αυτό το σημείο τώρα για να πάμε στη στάση ή στη Λαϊκή, δεν μπορούμε. Ούτε τα παιδιά μπορούν να περάσουν, ούτε μπορούν να περάσουν κάποια καροτσάκια με τις κυρίες για τη Λαϊκή. Ούτε ηλικιωμένα, ούτε τίποτα. Ούτε ηλικιωμένοι, ούτε καροτσάκια με. Και μάλιστα τη στιγμή που μιλάμε, περνάει και ο πρόεδρος της ΔΚΕΟ, κύριος Γιακούλης. Κύριε Γιακούλη, μιλάμε. Καλά είστε, μιλάμε για αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο χρήζει μιας παρέμβασης. Δηλαδή, χρειάζεται ένα πεζοδρόμιο και εσείς είστε άνθρωπος που ζείτε εδώ. Η γνώμη η δική σας ποια είναι? Μάλιστα. Ωραία. Η γνώμη ποια είναι? Πρέπει να γίνει το πεζοδρόμιο και θα γίνει άμεσα. Θα γίνει άμεσα, γιατί 3,5 χρόνια παρακαλάμε. Να γίνει, όχι εμείς προσωπικά βέβαια, ενώ η κυρία Γεράκη. Η κυρία Γεράκη 3,5 χρόνια ήταν στη διοίκηση, έτσι. Αυτό τι σημαίνει, δεν πρέπει να φτιαχτεί? Όχι, θα φτιαχτεί φυσικά για αυτό. Μάλιστα. Μπορούμε να συνεχίσουμε, κυρία Γεράκη. Λοιπόν, εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση. Και στο σχόλιο που έκανε ο κύριος Γιακούλης, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και δυστυχώς 3,5 χρόνια ήμουν διοίκηση και δυστυχώς δεν κατάφερα το αυτονόητο και το πιο απλό. Και ήταν και ένας λόγος για τον οποίο αποχώρησα και είμαι πλέον ανεξάρτητη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Γιατί το θέμα είναι σοβαρό, είναι επικίνδυνο και μας ενδιαφέρει να γίνει και όχι να κάνουμε αντιπολίτευση. Λοιπόν, μιλάμε για μερικά μέτρα πεζοδρόμιου. Ακριβώς. Από εδώ για να συνεχίσουμε και να πάμε στη στάση, είτε παιδάκια, είτε καροτσάκια με τις κυρίες Λαϊκής, είτε καροτσάκια με τις μητέρες, με τα παιδάκια που πηγαίνουν στη Λαϊκή, δεν μπορείς να περάσεις. Ηλικιωμένοι. Και ηλικιωμένοι εννοείται. Λοιπόν, θα έρθει το λεωφορείο, δεν έχεις που να πας. Θα έρθουν τα δύο τα αυτοκίνητα, δεν έχεις που να πας. Είναι ένα σημείο επικίνδυνο, το οποίο υπάρχει όμως, να γίνει άμεσα. Υπάρχει και ένα πεζοδρόμιο απέναντι, θα μου πείτε. Ναι. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, ποιο πεζοδρόμιο. Ούτε μπορείς να περπατήσεις, είναι πεζοδρόμιο αυτό. Το θέμα είναι να κάνουμε και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν μπορεί να περαστεί ένα πλακόστρωτο και να φαίνεται και αυτό το σημείο ωραίο ανάμεσα στα δέντρα, τουλάχιστον σας κάνουν μια διαδρομή υποτυπώδης με τσιμέντο. Είναι κάτι που ζητούσα εδώ και 3,5 χρόνια και δυστυχώς δεν έγινε, το πιο αυτονόητο. Και πιστεύω ότι με τις απαντήσεις που μου δόθηκαν, ούτε καν έχουν καταλάβει το σημείο το οποίο μιλούσα τόσο καιρό.